Καλησπέρα σας, λοιπόν. Καλώς ήρθατε στο πρώτο φεστιβάλ ψηφιακού κινηματογράφου Life and Art Short Film Festival. Βρισκόμαστε στην τρίτη μέρα και πιο σημαντική, τουλάχιστον για τους δημιουργούς, η μέρα του φεστιβάλ. Τη μέρα της διάκρισης των δημιουργών και κυρίως των ταινιών μικρού μήκους που ξεχώρισαν. Άλλωστε, από εδώ και πέρα οι ταινίες, σαν παιδιά που ενηλικιώνονται, φεύγουν από την προστασία των γονιών, δημιουργών τους, και χαράσουν τη δική τους αυτόνομη πορεία. Οι σκηνοθέτες, ως περήφανοι γονείς, μόνο να καμαρώνουν μπορούν αυτή την πορεία, ως απλοί θεατές πια. Οι ταινίες τους, τα παιδιά τους, ανήκουν τώρα στον κόσμο. Φεστιβάλ λοιπόν σαν το Life and Art Short Film Festival, ακριβώς αυτό το λόγο ύπαρξης έχουν. Να βοηθήσουν τις ταινίες να χαράξουν το δρόμο τους, να τις γνωστοποιήσουν στο κοινό, στους θεατές και στους υπόλοιπους θεσμούς φορείς. Εμείς, ως φεστιβάλ, αυτό που μπορούμε να υποσχεθούμε είναι ότι θα στηρίξουμε με όποιο τρόπο μπορούμε τις ταινίες που με τόσο εμπιστοσύνη μας εναπόθεσαν οι δημιουργοί τους, τόσο στο παρόν όσο και στο μέλλον. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να παρουσιάσω κατά την ταπεινή μου άποψη τους έτερους πρωταγωνιστές, την επιτροπή μας δηλαδή, τους ανθρώπους που δημιούργησαν αυτή τη διοργάνωση, από την ιδέα έως την εφαρμογή της. Τους ανθρώπους που παρακολούθησαν προσεκτικά όλες τις πραγματικά αξιόλογες ταινίες που βρέθηκαν στα χέρια τους. Τις αξιολόγησαν και όπως θα δούμε στη συνέχεια της βραδιάς, τις βράβευσαν. Πρόεδρος του φεστιβάλ, ηθοποιός και καλλιτεχνική διευθύντρια της Σχολής Τεχνών Life and Art Theater, Ευτυχία Αργυροπούλου. Καλλιτεχνικός διευθυντής του φεστιβάλ, σκηνοθέτης ο ίδιος, παραγωγός και ιδρυτής της Κουίντα, Χρήστος Καρακάσης. Ξεκινάμε με τα μέλη της Επιτροπής, με έναν πραγματικά εμπνευσμένο σκηνοθέτη, παραγωγό και πάνω απ' όλα υπέροχο άνθρωπο, τον κύριο Ηλία Ιωσηφίδη. Η συγγραφέας, εικαστικός και σκηνοθέτης Βασιλική Κάπα, της οποίας έργα είχαμε την τιμή εμείς και όσοι από εσάς βεβαίως ήσασταν στο 8 δυτικά τις προηγούμενες μέρες να απολαύσουμε. Η συγγραφέας μας Μαριάννα Κυριακάκη, ο ηθοποιός Κωνσταντίνος Νιάρχος και η εκπαιδευτικός εικαστικός Βάλια Κουτσούρη. Ευχαριστούμε όλοι θερμά για την προσφορά σας. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να ευχαριστήσω επίσης και κυρίως εκ μέρους των διοργανωτών αυτή τη φορά το μεταπτυχιακό τμήμα της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών και κυρίως την κυρία Βίκη Μπέτσου, λέκτορα της Καλών Τεχνών, η οποία επιμελήθηκε την παρουσίαση που θα δούμε αμέσως τώρα. Πρόκειται για έργα βίντεο του μεταπτυχιακού προγράμματος της Καλών Τεχνών, ψηφιακές μορφές τέχνης. Ας τα απολαύσουμε. Κοντά μας όχι μόνο σήμερα με τη φυσική του παρουσία, αλλά σε όλη αυτή την προσπάθεια από την πρώτη στιγμή, με τη στήριξη και υποστήριξή του, έχουμε τον κύριο Ηλία Μισήρη, καλλιτεχνικό διευθυντή του Διεθνούς Φεστιβάλ της Βάσα της Φιλανδίας, συγκεκριμένα του Wildlife Vasa International Film Festival, ενός από τα μεγαλύτερα φεστιβάλ στον κόσμο. Ένα φεστιβάλ με καθαρά οικολογικό προσανατολισμό. Αλήθεια, πόσο αναγκαίο είναι αυτό σήμερα? Και πόσο κοντά βρίσκεται η τέχνη στο στόχο της, να μπορεί να κάνει τον άνθρωπο σκεπτόμενο και ναι, να τον αλλάξει, να τον επηρεάσει θετικά και να τον κάνει καλύτερο άνθρωπο. Ας απολαύσουμε λοιπόν τις καλύτερες συμμετοχές, τις βραβευμένες ταινίες από όλο τον κόσμο που συμμετείχαν σε αυτό το τόσο σπουδαίο φεστιβάλ. Απολαύστε τις. Ευχαριστώ. Πω απόψε να ετοιμάσουμε ένα αφιέρωμα σε ένα μεγάλο σκηνοθέτη, το Γιάννη Λάμπρου, και να το τιμήσουμε για την προσφορά του στην τέχνη του κινηματογράφου. Θέλαμε να ήταν εδώ μαζί μας για να του πούμε πόσο εκτιμάμε ό,τι μας έχει δώσει στα τόσα χρόνια πορείας του. Δυστυχώς, μας πρόλαβαν οι εξελίξεις.
και δεν τον έχουμε σήμερα μαζί μας. Με την πεποίθηση όμως ότι δεν θα πάψει ποτέ να βρίσκεται ανάμεσά μας, η επιρροή του πάνω μας μέσω της δουλειάς του και όχι μόνο, δεν θα μας το επέτρεπε άλλωστε, αλλά και με τα έργα που έχει αφήσει ως κληρονομιά, θα παρουσιάσουμε το αφιέρωμα που είχαμε ετοιμάσει για τον Γιάννη Λάμπρου, σαν ήταν εδώ, μαζί μας απόψε. Το βλέπει ήταν το τέλος του παραμυθιού για μας. Κρατήσαμε βαθιά μέσα μας την τελευταία κουβέντα του Τζίμου. Χορεύουμε ξυπόλυτοι, γιατί έχουμε ανάγκη να γιωθούμε. Το μυαλό μου και η ψυχή μου είναι στα παιδιά μου, στο Αιγαίο, τη Μαύρη Θάλασσα και τη Μεσόγειο. Όπως καταλαβαίνετε, ήρθε η ώρα που όλοι περιμέναμε και κάποιοι στην αίθουσα νομίζω με ιδιαίτερη ανυπομονησία. Η έναρξη της τελετής βράβευσης λοιπόν. Και θα ξεκινήσουμε με το βραβείο σκηνογραφίας. Θα παρακαλούσα πάρα πολύ για το βραβείο τον κύριο Κωνσταντίνο Νιάρχο να έρθει στο Δήμο. Από τις 20 ταινίες που διαγωνίζονταν στην κατηγορία της μυθοπλασίας, αυτή που πραγματικά ξεχώρισε για τη σκηνογραφία της είναι η ταινία ενός σκηνοθέτη αρχιτέκτονα, καθόλου τυχαίο νομίζω αυτό, του αρχιτέκτονας, του Νεοφώτιστου Θανάση, μια ιδιαίτερα ρομαντική ταινία με το όνομα «Χαραγμένο τριαντάφυλλο». Παρακαλώ πολύ τον κύριο Θανάση να έρθει για να παραλάβει το βραβείο του. Και σαν σκηνοθέτες και σαν αρχιτέκτονες δουλειές. Και οι φίλοι μου είναι αυτοί που βοήθησαν πολύ για να κάνω αυτή τη δουλειά. Οπότε κυρίως το αφιερώνω το βραβείο μου σε αυτούς. Ευχαριστώ πολύ. Αυτό που μας εντυπωσίασε ήταν ότι οι περισσότερες από τις ταινίες είχαν πρωτότυπη μουσική. Αυτό τις έκανε ακόμα πιο ιδιαίτερες και καλλιτεχνικά άρτιες. Δεν θα μπορούσαμε λοιπόν να μην βραβεύσουμε την ταινία με την καλύτερη, την καταλληλότερη πρωτότυπη μουσική. Γι' αυτό το βραβείο έχουμε την τιμή και τη χαρά να έχουμε κοντά μας το μεγάλο σκηνοθέτη και δάσκαλο, κύριο Δήμο Θέου, που θα τον παρακαλούσα πολύ να έρθει για να παραδώσει το βραβείο. Η ταινία που ξεχώρισε για τη μουσική της είναι μια ταινία που ξεχώρισε γενικότερα σε αυτό το φεστιβάλ. Μια ταινία με πολύ καλούς συντελεστές σε όλα τα επίπεδα. Σκηνοθέτη, ηθοποιούς, μοντέρ και φυσικά συνθέτη. Γι' αυτό παρακαλούμε τον κύριο Αναστάση Σαρακατσάνο να έρθει και να παραλάβει το βραβείο για την ταινία «Φωτεινή και Αλεξάνδρα» του Δημήτρη Νάκου. Καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ εκ μέρους του Αναστάση, ο οποίος δυστυχώς δεν μπορεί να είναι εδώ απόψε. Θα του χαρεί πάρα πολύ, είναι το πρώτο του βραβείο
και χαίρομαι πολύ που είναι στη δική μου ταινία. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Επειδή μια ταινία μυθοπλασία στηρίζεται κυρίως στα ερμηνείες των ηθοποιών, το επόμενο βραβείο μας θα είναι αυτό της καλύτερης ερμηνείας. Ένα βραβείο που είχε μεγάλη δυσκολία γιατί οι ταινίες που συμμετείχαν ενσαρκώθηκαν από πολλούς και καλούς ηθοποιούς. Πολλοί από αυτούς μάλιστα έχουν μια καταξιωμένη πορεία ετών στο χώρο. Θα σας θυμίσω ότι συμμετείχαν στις ταινίες η μεγάλη μας ηθοποιός Ράνια Οικονομίδου, η Ρένια Λουιζίδου, ο Αλέξανδρος Αντωνόπουλος, ο Αλέξανδρος Μπουρδούμης, ο Πυγμαλίων Δαδακαρίδης, ο Αυγουστίνος Ρεϊμούνδος και πολλοί άλλοι. Οι τόσο γνωστοί αλλά και οι λιγότερο γνωστοί ηθοποιοί που ξεχώρισαν με τις ερμηνείες τους, δυσκόλεψαν το έργο της Επιτροπής. Έπρεπε όμως να δοθεί ένα βραβείο. Ας καλέσουμε λοιπόν την πρόεδρο του Φεστιβάλ και ηθοποιό, την κυρία Ευτυχία Αργυροπούλου, για να απονείμει το βραβείο ερμηνείας. Το βραβείο για την καλύτερη ερμηνεία πηγαίνει σε μια επίσης εξαιρετική ταινία που παρουσιάζει με ένα γλαφυρό τρόπο τη σκληρή πραγματικότητα των πολυεθνικών. Το βραβείο ερμηνείας πηγαίνει στην Αφροδίτη Μαρκέλα Γιαννάτου για την ταινία Under Stress. Παρακαλώ πολύ την κυρία Γιαννάτου να έρθει για να παραλάβει το βραβείο της. Είναι κάποιος εδώ? Ωραία. Απλά πριν σου δώσω το βραβείο στις Οπάρις, σε γνώρισα αυτές τις μέρες, μια και είναι η πρώτη φορά που ανεβαίνω εδώ, να πω λίγο δύο λόγια για το φεστιβάλ. Ότι ο στόχος μας ήταν να προωθήσουμε τα νέα μέσα και κατά συνέπεια και τους νέους δημιουργούς. Νομίζω ότι ο πολύ μικρός χρόνος από τη σύλληψη της ιδέας μέχρι την υλοποίηση σε συνδυασμό με τις πολλές και αυτές τις τόσο ιδιαίτερες συμμετοχές μας κάνει να μπορούμε να πούμε ότι εν μέρει το στόχο μας τον επιτύχαμε. Είχαμε πραγματικά ταινίες από animation μέχρι ντοκιμαντέρ, δημιουργούς και ηθοποιούς, ακόμα και μαθητές δημοτικού, πολλά εργαστήρια που συμμετείχαν σε αυτό, ντοκιμαντέρ πολύ αξιόλογα και ταινίες μυθοπλασίας σαν το Under Stress, πραγματικά που όχι μόνο τεχνικά ήταν άρτιες, αλλά επειδή εγώ δεν είμαι και κινηματογραφιστής, δεν μπορώ να μιλήσω για την τεχνική πλευρά του θέματος, αλλά είχαν να πούνε πολλά σαν ταινίες. Γεμάτες συναισθήματα, εικόνες. Μια τέτοια ταινία ήταν και το Under Stress και χαίρομαι πάρα πολύ που δίνω εγώ το βραβείο αυτό. Όχι μόνο ως ηθοποιός που θα ήθελα δηλαδή να παίρνω κι εγώ ένα τέτοιο βραβείο, αν με ακούει η Επιτροπή για του χρόνου. Λοιπόν, αλλά γιατί είναι και βιωματικό για μένα. Ανήκω, προέρχομαι μάλλον από αυτό το σκληρό κόσμο των πολυεθνικών και το έχω περάσει όλο αυτό. Και χαίρομαι που φαίνεται, προβάλλεται προς τα έξω μέσα από μία ταινία που μας δίνει έτσι τροφή για προβληματισμό, να σκεφτούμε σε τι κόσμο θέλουμε να ζούμε και τι κάνουμε για να το αλλάξουμε όλο αυτό. Οπότε με πολύ μεγάλη μου χαρά σου παραδίδω αυτό το βραβείο. Ευχαριστώ τη σειρά μας πάρα πολύ. Η Μαρκέλα Γιαννάτου λογικά είναι καθοδόν, γιατί ενημερώθηκε για σήμερα, δεν ξέρω αν έχεις κάτι άλλο, οπότε ενδεχομένως να φτάσει λίγο αργότερα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Για τη συνέχεια, η ταινία που θα βραβευθεί είναι μια ιδιαίτερη ταινία. Δεν ανήκει στην κατηγορία της μυθοπλασίας, αλλά είναι μια τόσο εικαστικά άρτια, αν μπορώ να πω ταινία, που θα δικούνταν αν οποιαδήποτε άλλη έπαιρνε το βραβείο φωτογραφίας και εικαστικής αρτιότητας. Μια ταινία που ανασύρει από τα βάθη μας περίεργα συναισθήματα. Αγγίζει το παιδικό μας κομμάτι, κάνει αναφορές στα παραμύθια της γιαγιάς, αλλά μας τα παρουσιάζει μέσα από... από μία σκληρή διαφορετική ματιά. Να καλέσω για αυτό το βραβείο τον καλλιτεχνικό διευθυντή του Φεστιβάλ της Βάσα, τον κύριο Ηλία Μισήρη. Για να απονείμει το βραβείο στους κυρίους Κοντζαμάνη Κωνσταντίνα, δημιουργό του Pigs, και τον κύριο Γιώργο Ηλιόπουλο, διευθυντή φωτογραφίας. Είναι κοντά μας
κάποιος για να παραλάβει το βραβείο. Εκτός και αν είναι καθοδόν, οπότε θα τους περιμένουμε να δώσουμε το βραβείο, να το δώσουμε και τα δύο και θα φτάσει στα χέρια τους σίγουρα από εσάς. Καλέσουμε να έρθουν στη Φιλανδία. Αυτό. Έτσι. Ευκαιρία να τους καλέσουμε. Βεβαίως. Έτσι κι αλλιώς πολλές ταινίες από αυτές που πήραν μέρος στο διαγωνισμό θα λάβουν μέρος το 2012 στο Wildlife Bassa, το οποίο συμβαίνει κάθε δύο χρόνια στην πόλη Bassa της Φιλανδίας. Είναι φεστιβάλ περιβαλλοντικής ταινίας, αλλά σίγουρα έχει και οι μικρού μήκους ταινίες είναι περισσότερο και τεχνικές ταινίες, έχουν animation, δεν είμαστε δηλαδή αυστηροί στους μικρούς μήκους ταινίες, γιατί θέλουμε να δώσουμε το ίδιο που έδωσε και το LA Festival, δηλαδή να δώσουμε ευκαιρία στους νέους δημιουργούς να σπάσουν τη συνταγολογία που υπάρχει αυτή τη στιγμή στους αγοραστές της τηλεόρασης και να μπορέσουμε να προωθήσουμε καινούργιες ταινίες από νέους ανθρώπους με νέες ιδέες και νέες ενθαρρύνσεις να κάνουν. Και όσον αφορά τους ελληνικούς δημιουργούς, θα πρέπει να ξέρετε ότι οι περισσότεροι Έλληνες ντοκουμενταρίστες που ξέρουμε έχουν κάνει φανταστικές δουλειές με πάρα πολύ λίγα χρήματα και σίγουρα η συμμετοχή τους στο φεστιβάλ, αν μη τι άλλο, είναι μια εξαγωγή πολιτισμού την οποία προωθούμε και από την Ελλάδα στη Φιλανδία αλλά και από τη Φιλανδία στην Ελλάδα. Η οπτικοακουστική δύναμη όλων αυτών των προϊόντων που είδαμε εδώ είναι μια μεγάλη και τρανή απόδειξη ότι η χώρα μας πρέπει να κεφαλοποιήσει επάνω στον πολιτισμό και να τον κάνει προϊόν κατά τον ίδιο τρόπο που οι δυτικοευρωπαίοι κάνουν πολιτισμό τις ηλεκτρικές συσκευές. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν τιμή μου και θέλω να ευχαριστήσω ένα μεγάλο ευχαριστώ στους συμμετέχοντες όλες αυτές τις πολύ όμορφες εκδήλωσεις που παρακολούθησα τις τελευταίες δύο μέρες. Ραντεβού στη Φιλανδία, λοιπόν. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Με εκείνα και με τούτα φτάσαμε στη βράβευση του καλύτερου σεναρίου. Μια πολύ σημαντική βράβευση, αφού χωρίς το σενάριο δεν υπάρχει μυθοπλασία, δεν υπάρχει ιστορία, κοινώς δεν υπάρχει ταινία. Γι' αυτό το βραβείο θα καλέσω τη συγγραφέα κυρία Μαριάννα Κυριακάκη. Είναι ένα βραβείο... Είναι ένα βραβείο που επίσης δεν ήταν εύκολο να δοθεί. Ποιο βραβείο άλλο είναι εύκολο, μια και υπήρχαν πολλές ταινίες υποψήφιες για αυτή την κατηγορία. Αυτή όμως που ξεχώρισε είναι μια ταινία που ξαναβραβεύτηκε εδώ απόψε. Είναι η Φωτεινή και η Αλεξάνδρα του Δημήτρη Νάκου. Παρακαλώ πολύ τον κύριο Νάκου να έρθει να παραλάβει το βραβείο. Ευχαριστώ λοιπόν και μαζί με εσάς και κυρίως την Ράνια την Οικονομίδου η οποία δέχτηκε να παίξει την ταινία μου χωρίς να με γνωρίζει πιο πριν και χαίρομαι πάρα πολύ που εμπιστεύτηκε το σενάριο και γενικά όλους τους συντελεστές. Ευχαριστώ πολύ. Ήρθε η ώρα της βράβευσης για την καλύτερη ταινία. Μάλλον δεν είναι σωστό να το λέω έτσι, οπότε θα πω ήρθε η ώρα να δώσουμε το βραβείο της καλύτερης σκηνοθεσίας. Εδώ και αν ήταν δύσκολα τα πράγματα. Επιτροπή, ναι. Ευτυχώς δηλαδή που ήταν δύσκολα, γιατί αυτό αποδεικνύει και το υψηλό επίπεδο των συμμετοχών. Από τις 20 λοιπόν ταινίες μυθοπλασίας, αυτή που ξεχώρισε... Θα σας κρατήσω λίγο σε αγωνία νομίζω. Δεν ξέρω, κάτι. Αυτή που ξεχώρισε ήταν το δίχτυ ασφαλείας της Ειρήνης Στήλ. Και γι' αυτό το βραβείο παρακαλώ πολύ τον σκηνοθέτη κύριο Χρήστο Καρακάση να έρθει για να δώσει το βραβείο.
να πω τώρα. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ και εγώ και οι συνεργάτες μου. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια για την πρωτοβουλία του φεστιβάλ. Νομίζω είναι πολύ σημαντικό και να κάνουμε ταινίες και να δημιουργούμε τις συνθήκες να προβάλλονται και να τις βλέπει έτσι κόσμος που αγαπάει το σινεμά. Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά και καλή συνέχεια. Και έχουμε περάσει στην κατηγορία των ντοκιμαντέρ, που είχαμε πραγματικά αξιόλογες συμμετοχές, μέχρι και πρώτη προβολή, πρεμιέρα. Είχαμε όμως και τη μεγάλη χαρά και τιμή να συμμετέχει στο διαγωνιστικό μέρος του φεστιβάλ ένα ντοκιμαντέρ που ξεχωρίζει όχι μόνο για το θέμα που διαπραγματεύεται, αλλά και για τον τρόπο αφήγησής του. Παρακαλώ πολύ τον κύριο Ιωσιφίδη, έναν άνθρωπο με πολλά ντοκιμαντέρ στο ενεργητικό του, να έρθει για να παραδώσει το βραβείο του καλύτερου ντοκιμαντέρ. Στο Μιέκο του Γιάννη Μισουρίδη. Παρακαλώ πολύ τον κύριο Μισουρίδη, αν είναι κοντά μας ή κάποιος που τον εκπροσωπεί. Όχι. Θα του παραδώσουμε το βραβείο. Θέλετε να μας πείτε κάτι για τη διοργάνωση? Είναι μεγάλο ευτύχημα σε μια πόλη των 5 εκατομμυρίων να γεννηθεί ένα φεστιβάλ μικρού μήκους. Του ευχόμαστε καλή επιτυχία και μακροημέρευση. Όσο και το βραβείο θα το δώσουμε, είναι μια πολύ εξαιρετική ταινία, το Μιέκο, και πραγματικά είμαι ευχαριστημένος που το πήρε αυτή η ταινία. Είναι μια πολύ σημαντική ταινία. Δυστυχώς ο σκηνοθέτης δεν μπόρεσε να έρθει, γιατί φαντάζομαι θα έχει κάποια δουλειά. Εμείς οι ντοκιμαντερίστες είμαστε συνέχεια με την κάμερα στη σκανδάλη. Ευχαριστώ. Η Επιτροπή αισθάνθηκε την ανάγκη να τιμήσει μια ταινία συγκινητική και ανθρώπινη που δεν υπολείπεται καθόλου τεχνικής. Μια ταινία που διαγωνίστηκε στην κατηγορία της μυθοπλασίας και καθήλωσε τους θεατές με τη φωτογραφία της, το υπέροχο τοπίο, τη θάλασσα, αλλά και την τρυφερότητα, την νοσταλγία και τη συγκίνηση. Συναισθήματα που μια υπέροχη γιαγιά, σαν ήταν μια μεγάλη ηθοποιός, κατάφερε να μας μεταδώσει. Θα παρακαλούσα πάρα πολύ για αυτό το βραβείο τον πρόεδρο της Εταιρείας Ελλήνων Σκηνοθετών, τον κύριο Χάρη Παπαδόπουλο, που είναι απόψε μαζί μας, να έρθει για να παραδώσει το βραβείο. Η τιμητική διάκριση πηγαίνει στην ταινία «Τελευταία ανάμνηση» του Χρήστου Βενετσιάνου. Ο κύριος Βενετσιάνος που κοντά μας. Καλησπέρα καταρχάς. Να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στη διοργάνωση. Να πω συγχαρητήρια σε όσους συμμετείχαν. Αυτά. Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Για τη συνέχεια έχουμε μια πολύ ιδιαίτερη κατηγορία, που παρουσιάζει μεγάλο εικαστικό ενδιαφέρον. Τα video art. Γι' αυτό θα ήθελα να προσκαλέσω την εικαστικό και σκηνοθέτη κυρία Βασιλική Κάπα για να δώσει τις διακρίσεις. Οι συμμετοχές αυτής της κατηγορίας είναι πραγματικά έργα τέχνης και ως τέτοια ξεχώρισαν δύο έργα δύο διαφορετικών δημιουργών. Παρακαλώ πολύ τη φωτογράφιο καστικό κυρία Γαβριέλα Γερολέμου να προσέλθει για να παραλάβει την τιμητική διάκριση για το έργο της «Διαφορετικότητα» και τον κύριο Παναγιώτη Τομαρά για το έργο 165. Θέλετε ναι. Να υποθέσει ο κύριος Παναγιώτης Τομαράς? Α, και τα δύο, τέλεια, εξαιρετικά. Ευχαριστώ πολύ.
συγχαρητήρια για τη διοργάνωση. Λαλίστατος, εμείς ευχαριστούμε. Α, κυρία Κάπα, μη φεύγετε. Θα παραμείνετε για να τιμήσουμε με διάκριση και τους δημιουργούς των animation. Σε αυτή την κατηγορία, εκτός από το αποτέλεσμα, θα θέλαμε να επισημάνουμε και την πολλή δουλειά που απαιτείται για να δημιουργήσει κάποιος μια ταινία animation. Πόσο μάλλον όταν αυτή η ταινία δημιουργείται και από μαθητές. Καλούμε λοιπόν από το Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο του Γέρακα την κυρία Μελίνα Κισερίδη για να παραλάβει την τιμητική διάκριση για το έργο Project 2011. Να δώσω συγχαρητήρια στους συντελεστές που είχαν την έμπνευση και το κουράγιο και τη δύναμη σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς να στήσουν μια τέτοια περίφημη διοργάνωση. Εύχομαι και εγώ, όπως κάποιος νωρίτερα στο βήμα αυτό, μακροημέρευση και πάντα επιτυχίες. Και αν μου επιτρέπετε να πω δύο λόγια για το Καλλιτεχνικό Σχολείο. Είναι ένα σχολείο που οι μαθητές έρχονται ευχάριστα από πολύ μεγάλες αποστάσεις, που όταν χτυπάει το κουδούνι για διάλειμμα δεν πηδάνε από τα θρανία να βγουν έξω από την αίθουσα και όλα αυτά οφείλονται στην τέχνη. Πραγματικά θέλω να κάνω και μία ευχή, ίσως όχι από την επόμενη χρονιά, αλλά στο κοντινό μέλλον, οι καλλιτέχνες του κινηματογράφου να βρίσκονται σε κάθε σχολείο της ελληνικής επικράτειας σαν μόνιμο προσωπικό. Ευχαριστώ. Μη φεύγετε, κυρία Κάπα, παρακαλώ. Γιατί δεν θα μπορούσαμε να μην βραβεύσουμε και ένα επίκαιρο και πολύ εύστοχο animation που μας διασκέδασε ιδιαίτερα, το Beachless του Τσιμπηρίδη Παναγιώτη, που έχει και φαν. Παρακαλούμε να έρθει να παραλάβει την διάκριση. Έχετε τόσο κόσμο κάτω, πείτε. Πόσο καιρό σου πήρε αυτό. Ένα χρόνο για το 90% και άλλον ένα για το 10% υπόλοιπο. Θέλω να ευχαριστήσω το φεστιβάλ. Είναι η πρώτη συμμετοχή του Beachless. Και καλό ταξίδι στο φεστιβάλ για τη συνέχεια του στα επόμενα χρόνια και στο Beachless για τα επόμενα φεστιβάλ. Ευχαριστώ πολύ. Εμείς ευχαριστούμε. Μας αφήνετε τώρα, ήρθε η ώρα. Ευχαριστούμε. Φυσικά δεν θα μπορούσαμε να μην δώσουμε κάποια διάκριση σε μια κατηγορία με πολύ καλές συμμετοχές, παρότι είχε ένα ιδιαίτερο μείγμα από επαγγελματίες και μη. Σχολεία, δημοτικά εργαστήρια, μαθητές δημοτικού, γυμνασίου, εκπαιδευτικούς, ερασιτέχνες, ηθοποιούς, αλλά πάνω απ' όλα πολύ μεράκι, αγνότητα και αγάπη για την τέχνη. Αυτά τα σημαντικά συστατικά μας πρόσφεραν τις πολύ καλές συμμετοχές που παρακολουθήσαμε τις προηγούμενες ημέρες. Καλώ λοιπόν την εκπαιδευτικό, οικαστικό κυρία Βάλια Κουτσούρη για να παραδώσει την τιμητική διάκριση στην ταινία που ξεχώρισε στην κατηγορία των σπουδαστικών. Η ταινία που παίρνει τη διάκριση είναι το «Δεν έχεις γάλα» από το κινηματογραφικό εργαστήρι Κορυδαλλού. Είναι κάποιος ο πρόσωπος εδώ. Θέλω να ευχαριστήσω τον σκηνοθέτη Μπουγιάρα Λιμάνη, τον διευθυντή φωτογραφίας Ηλία Δάμη και τον μοντέρ Χρήστο Γιαννακόπουλο για την γενναιοδωρία και την καλοσύνη του και για τις τρεις ταινίες που γύρισαν. Ευχαριστούμε πολύ. Εμείς ευχαριστούμε. Σας ευχαριστώ. Είναι κοντά μας η οικογένεια του Γιάννη Λάβρου.
Και σε αυτό το σημείο θα ήθελα να καλέσω τον σκηνοθέτη, τον κύριο Χρήστο Καρακάση, υπεύθυνο για την πρωτοβουλία του αφιερώματος που είχαμε δει πριν από λίγο στον Γιάννη Λάμπρου, να απονείμει την τιμητική πλακέτα στους οικείους του. Παρακαλώ πολύ. Να πούμε ότι οι τρεις ταινίες που είδαμε σήμερα, την πρώτη ταινία την είδα περίπου το 1992 στην ταινιοθήκη στην Κανάρη, όχι την καινούργια, και κατά ήταν ένας ουσιαστικά σκηνοθέτης ο οποίος παθά έτσι ένα σοκ προς τη στιγμή, ήταν μια σκληρή ταινία για την ταινιοθήκη ειδικά, και έψαξα να βρω. Έμαθα ότι είμαστε την ίδια σχολή. Ήταν, είχε τελειώσει βέβαια και τα χρόνια, ας το πούμε λίγο νωρίτερα. Με τον Γιάννη μετά συναντηθήκαμε πάρα πολλές φορές μέσα στα ντοκιμαντέρ. Φτιάξαμε το δίκτυο ελληνικό ντοκιμαντέρ και με τον κύριο Ιωσήφιδη εδώ. Με στο Δέλτα Σίγμα, αγώνες, διάφορα πράγματα. Όπως ξέρετε, είναι δύσκολο το επάγγελμα αυτό που κάνουμε. Και κάποια στιγμή αποφασίσαμε να κάνουμε ένα αφιέρωμα. Δυστυχώς δεν προλάβαμε. Και τότε δεν προλάβαμε, είχε προγραμματιστεί αυτό το αφιέρωμα και η βράβευση να γίνει πολύ πριν δυστυχώς συμβεί ο θάνατος του Γιάννη. Να πούμε ότι για μένα ψυχρά ήταν ένας από τους καλύτερους σκηνοθέτες στην Ελλάδα. Θεωρώ ότι οι ταινίες του θα τις βλέπουμε ευτυχώς. Έχει αφήσει ένα υλικό το οποίο πραγματικά είναι αξιόλογο. Ακόμα και τώρα που το ξαναείδα, θεωρώ ότι ας πούμε πραγματικά είναι αναφορά. Αυτό που λέμε εμείς σκηνοθέτες πολλές φορές. Ταρκόφσκι λέμε, έχει κάνει ταινία, πήγε στη Ρωσία πρόσφατα από ό,τι ήξερα και ψάχνα τις καμπάνες πάνω στο σκάρι και έκανε αναφορά στο ντοκιμαντέρ το περίφημο που όσοι πρόγραμμα το είδαν στην ΕΤΡΙΑ. Θεωρώ δηλαδή ότι από τους σκηνοθέτες που δεν τους γνωρίζουν πάρα πολύ τους Έλληνες γιατί δεν μας έχουν βοηθήσει, όπως φαίνεται, διάφορα πράγματα να τους γνωρίσουμε. Εμείς σαν φεστιβάλ, και εγώ σαν καλλιτεχνικός διευθυντής ουσιαστικά αυτού του φεστιβάλ, είναι η αρχή μας αυτή να γνωρίσουμε πραγματικά πολύ πολύ καλούς σκηνοθέτες. Που να γνωρίσει και ο κόσμος βέβαια αυτούς τους σκηνοθέτες και τις δουλειές τους. Εγώ να σας πω ότι πραγματικά χαίρομαι που σας γνωρίζω τώρα και να σας πω ότι τον Γιάννη τον αγαπούσαμε πάρα πολύ όλοι οι ντοκιμαντερίστες που έχουμε κάνει αυτή τη δύσκολη ταινία που λέμε ντοκιμαντέρ, μυθοπλασία κτλ. Θα ήθελα να πείτε σε δύο λόγια ό,τι θέλετε. Εγώ αυτό που θέλω να πω πέρα από τα αισθήματα που νιώθεις κάποιο όταν χάσει κάποιος άνθρωπος, είναι ότι οι ταινίες του Γιάννη περιείχαν βασικά Ελλάδα και Ελληνισμό. Δηλαδή ήταν ένα ταξίδι στην Ελλάδα, στον Ελληνισμό, μέσα από τη δικιά του ματιά. Εύχομαι στους νέους έτσι και στο φεστιβάλ και στα νέα παιδιά που συμμετείχαν, κάποια στιγμή να μπορέσουν να δουν μέσα από το αυτό που άφησε, κάποια πράγματα που φωτίζουν αυτό το πράγμα που λέγεται Ελλάδα. Αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα σας. Θέλω και εγώ να πω δύο λόγια, να συμπληρώσω τον αδερφό μου και θέλω πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω τους διοργανωτές της εκδήλωσης αυτής. Πραγματικά και για μας ήταν μια τιμή, αλλά πιο μεγάλη τιμή είναι για τον αδερφό μου. Θέλω να ζητήσω με την ευκαιρία και εγώ μια συγγνώμη για την κακή για σήμερα που έγινε συνεννόηση για το χώρο της εκδήλωσης, για όσοι είναι εδώ. Αυτό που θέλω να πω, επειδή δεν γνώριζα και την ύπαρξη του φεστιβάλ, εύχομαι κουράγιο και δύναμη για τους νέους πάνω στο ντοκιμαντέρ. Πραγματικά είναι ένα πολύ δύσκολος αγώνας. Τον έζησα κοντά από τον αδερφό μου όσο μπορούσα. Σας εύχομαι κουράγιο, δύναμη και επιτυχίες. Και εύχομαι και θα ήθελα να πιστεύω ότι το έργο του θα σας είναι ένα βοήθημα για το δρόμο που έχετε διαλέξει. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν,
Λοιπόν, σε αυτό το σημείο θα σας πω ότι οι ταινίες που συμμετείχαν στο διαγωνιστικό μέρος του φεστιβάλ ήταν αξιόλογες όλες και είχαμε χαρά να τις παρακολουθήσουμε αυτές τις μέρες. Μέσα από αυτές όμως υπήρξαν κάποιες που ξεχώρισαν και γι' αυτό διακρίθηκαν απόψε. Η πορεία των ταινιών βεβαίως δεν σταματάει εδώ. Απόψε ξεκινάει. Ελπίζω και εύχομαι να έχουν ένα ωραίο μακρινό ταξίδι. Το φεστιβάλ θα στηρίξει τις ταινίες αυτές και στη συνέχεια και μετά από εδώ. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα πάρα πολύ να σας ευχαριστήσουμε όλους που ήρθατε και στηρίξατε αυτή την προσπάθεια. Πριν περάσουμε στην προβολή των βραβευμένων πλέον ταινιών, θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι θα ακολουθήσει μουσικό πάρτι στον χώρο 8 Δυτικά με live jazz μουσική από το συγκρότημα του George Gaudy. Και θα σας περιμένουμε όλους εκεί. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πραγματικά πάρα πολύ που είσαστε όλοι εδώ απόψε και να σας αφήσω για να απολαύσουμε τις βραβευθύσεις πια ταινίες του φεστιβάλ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δεν καταφέραμε να είμαστε τις δύο μέρες που έφυγαν οι συμμετοχές, αλλά επειδή έχω και ένα προσωπικό ενδιαφέρον στο βίντεο art, ψάχνω μια ομάδα να συνεργαστούμε. Όποιος έχει κάτι, ας πούμε, μπορούμε να μιλήσουμε μετά. Συγχαρητήρια σε όποιον βραβεύτηκε. I'm not a millionaire.
dancing so young. So soon you'll take me up in your arms, so late to beg. Cancel it though, and now it must be the killing time. Will you leave?